Last Morning Show. Με τον Ευθύμη και τη Μαρία. Κάθε πρωί στις 8. Last Radio 102,6. Είχα και ένα accident σήμερα. Τι? Όπως πήγα να πλύνω τα δόντια μου το πρωί, ναι, μου έπεσε λίγη οδοντό κρέμα πάνω στο μπλουζάκι μου, το οποίο είναι μαύρο. Το καθάρισα. Και δεν έφυγε. Αλλά δεν έφυγε. Ο οδοντόκρεμα είναι. Νόμιζα ότι ήταν κουτσουλιά. Και λέω, πώς θα τη το πω τώρα ότι την κουτσούλησε περιστέρι. Και τι το έκανα. Ναι, τι το έκανε. Όχι, είναι οδοντόκρεμα. Ό,τι το έκανε, Μαρία μου, να σου πω, βγάζει μάτι. Γιατί είναι λευκό πάνω στο μαύρο και είναι ακριβώς στη διόρυγα. Κατάλαβε. Όχι του Σουέζ. Ούτε τη Κορίνθου. Θα μπορούσε. Του Σουέζ. Του Σουέζ, φίλε. Ευχαριστώ, είσαι φίλο. Είναι ακριβώς εκεί, ρε παιδί μου, οπότε όχι. Δύσκολα είμαι. Άμα δείτε μία μελαχρινή με σκιστά ματάκια και ωραία, έτσι, ωραίο σωματότυπο με μία μαύρη μπλούζα, είναι, μην τη χαιρετήσετε. Που είναι σαν να την έχει κουτσουλήσει πουλί, εγώ ναι, θα είμαι. Κάντε την μια αγκαλιά την ναι, όμορφη αυτή. Ευχαριστώ. Πείτε την. Ή πάρετε της μια μπλούζα, ένα t-shirt εδώ από τα καταστήματα. Ψάχνουμε για νέα όμορφα κορίτσια που θέλουν να βιώσουν 2 εβδομάδες καλοκαιρινή αίσθηση στη Μύκονο από Ιούνιο-Σεπτέμβριο, κάθε 2 εβδομάδες. 2 κορίτσια. Καλύπτει αυτό το beach bar διαμέρισμα, γεύματα και μέρος της πτήσης. Μέρος. Όχι όλη την πληρώνεις πτήση. Μέχρι τα μισά όταν φτάσεις από ένα σημείο και μετά πληρώνεις τον υπόλοιπο. Ναι. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάθονται στις πρώτες ξαπλώστρες σαν κράχτες. Το γράφει η αγγελία αυτό το πράγμα. Πλάκα με κάνεις τώρα. Όχι, το γράφει. Κυκλοφορεί στο Ιντερνετ. Ψάχνουν τις κοπέλες που είναι, ας πούμε, τις πολύ ωραίες. Μοντέλα. Κοπέλες μοντέλα. Θέλουμε, λέει, να είναι για κράχτες, ώστε να μαζεύει κόσμο. Το μπαγκύρι δεν μας λες. Πες μας την τιμή. Το μπαγκύρι θα είναι 60 ευρώ την ημέρα. Εντάξει. Αλλά όλα και πληρώ. Ναι, και θα κάθεσαι. Απλά στην ξαπλώστρα. Θα μοστράρεις την κορμάρα σου. Ναι, δεν θα κάθεσαι ακριβώς τώρα. Θα κάθεσαι, αλλά τώρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάθεσαι στην ξαπλώστρα μόνο. Μπορεί να κάθεσαι, ρε παιδί μου, και σε κάποιο πιο ψηλό μαγαζί. Σε ένα άλλο μαγαζί. Αυτά που στα πουφ, τα ωραία εκεί να κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Ζητούνται μοντέλα για πρώτη ξαπλώστρα κύμα σε ρόλο κράχτη. Έτσι γράφει η αγγελία. Πληρωμένα όλα τα έξοδα. Γεύματα, αεροπορικά εισιτήρια, μισθό. Αχα. Να ξέρετε. Εντάξει. Ακούτε. Ναι. Εγώ δεν πάω. Κράχτη και φράχτη. Όχι. Όχι, θα πας, Μαρία. Αφού θέλει μοντέλα, πρέπει να. Για φράχτη. Να είσαι... Εγώ είμαι για φράχτη, δεν είμαι για κράχτη. Πούμε χρόνια πολλά στην Εμέλεια που γιορτάζει σήμερα. Σοφρόνος των βίων σου κατ' εναντίον Θεού, ετέλεσας πρώτερον σύ βασιλέως σεμνό, Εμέλεια. Το απολυτίκιο. Αχ, Παναγιά μου. Βοήθεια, Παναγιά μου. Και είναι μόλις 11 λεπτά μετά από τις 8. Γνωριζόμαστε πόσο καιρό. Δεν ήξερα. Δεν είχα ιδέα. Θα σέβεσαι. Σέβομαι. Μπορείς να το ξαναπείς. Το έχεις γραμμένο. Σοφρόνος των βίων. Το λέει απ' έξω. Σοφρόνος των βίων σου κατ' εναντίον Θεού. Ετέλεσας προτέρων σύ βασιλέως σεμνό. Εμέλεια πάνσεμνε. Του Κυρίου Δεϊθώμε. Έβαλε το μεγάλο το χειροκρότημα. Απαπα. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας τα, καλώς μας τα. Τα παιδιά μας τα καλά. Μάλιστα. Βρε κουπεπε. Είναι δύσκολη η κατάσταση σήμερα. Είναι κρίση μου. Έλα εδώ να σε παίξω τα πόδια μου. Το έχει πιάσει το καλοκαίρι του αγόρι μου σήμερα και δεν το μαζεύω με τίποτα. Ο Μελισσούλος στη Μελισσούλα, ο Μίγος στη Μίγα. Ο Σκουλίκος στη Σκουλικίνα. Τα όλα, ρε παιδί μου, πώς σε πιάνουνε. Η Γουστερίτσα, τον Γουστερίτσο. Ποια είναι ο Γουστερίτσα? Γουστερίτσα είναι μικρή σαυρίτσα. Εσύ εκεί, τα μικρά κατευθείαν. Γιατί δεν είπες, ρε παιδί μου, το. Τι να πω, κροκόδιλο στην κροκόδιλο. Γατόπαρδο στη γατοπαρδίνα. Γατόπαρδο, ναι, είναι μεγάλο ζώο. Μου αρέσει πιο πολύ. Εντάξει, Θήμη. Με αντιπροσωπεύει, κατάλαβες. Ναι, Θήμη μου, ναι, ναι, αγόρι μου. Πολύ φίλος μου ο Τζόνι Ντεπ. Θυμάσαι πριν 1-2 εβδομάδες που είχε βγει και είχε δηλώσει ότι του αρέσουν πολύ οι Ρωσίδες γιατί είναι κουλτουριάρες. Δεν το θυμάμαι, αλλά ναι, σε πιστεύω. Βρισκόταν στη Μόσχα και είπε όλο αυτό το πράγμα πριν περίπου 1 εβδομάδα. Χαμός με τις Ρωσίδες εκεί. Χαμός με τις Ρωσίδες εκεί, έχεις δίκιο. Πριν λίγες ημέρες το Ρόσταρ του Χόλιγουτ, συγκεκριμένα μόλις προχθές, ανέβηκε πάνω σε μία σκηνή για να παρουσιάσει. Αυτός είχε ένα συγκρότημα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το συγκρότημα και παίζανε μουσική. Έπαιξε μουσική, ναι. Έτσι. Και ξαφνικά οι θαυμάστρες από κάτω, από τη Μόσχα.
τον έρεναν με τα εσώρουχά τους. Ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με τη δήλωση ότι είναι πολύ κουλτουριάριδες και βγάλαν τα σουτιέν και του τα πετούσαν πάνω. Σκηνή. Ναι, αυτός ήταν εκεί πάνω στη σκηνή, έκανε καψωμένος. Το. Και τάκ το σουτιέν από εδώ και να το βρακί από εκεί και να το τέτοιο. Α, και, το, και βρακιά. Ναι, τρελαθήκανε, παιδί μου, όλες. Από την κουλτούρα. Ναι, 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 πολύ κουλτούρα. Από την κουλτούρα το πάνω. Αν έχει κουλτούρα το σουτιέν, τώρα επειδή δεν ξέρει. Πού να ξέρει, και έρχεται και γίνεται μπόμπα από την κουλτούρα. Και για να φύγει τώρα η κουλτούρα. Να μην σου βγει άλλο πρόβλημα σωματικό. Έτσι, έτσι. Ξεκουμπώνεται το σουτιέν και τζινγκ. Η Μισελ Ομπάμα, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες που θα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, οι οποίες δεν είχαν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας, με τα παιδιά της, με τον άντρα της. Από μεταξύ... στιγμές προσωπικές, έτσι. Ναι, ναι. Μεταξύ αυτών και μία φωτογραφία από το γάμο τους, όπου αποκάλυψε ότι εκείνη την ημέρα ο Μπάρακ Ομπάμα είχε ξυπνήσει με κρύωμα. Ναι. Αλλά μόλις την είδε, λέει, να περπατάει στο διάδρομο, νηφούλα να έρχεται. Της έφυγε το κρύωμα. Και φύγαν όλα. Έλα, ρε, εσύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που της, είναι γονατισμένος κάτω. Αυτή φοράει τον ηφικό της. Ναι. Και της φτιάχνει κάτι στο παπούτσι, στο πόδι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι. Αχα. Ναι. Εντάξει, το καλό θα ήταν να σκουπιστεί με τον ηφικό, αφού ξύπνησε με συνάχη. Να ψούσε τη μίξα του με τον ηφικό της. Αχ, Θεέ μου, γιατί. Γιατί μου έστειλες αυτόν τον άνθρωπο. Sorry, μισό λόγο. Θεέ μου. Τώρα έχεις ένα λόγο για να ξυπνάς το πρωί. Last Morning Show, με τον Ευθύμη και τη Μαρία. Κάθε πρωί στις 8. Last Radio 102,6.